Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Φίλες και φίλοι, ακροατές, τηλεθεατές, τι άλλο είπαμε, ραγκώστες. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην πρώτη τηλεοπτική διαδικτυακή συζήτηση συνέντευξη που πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, μια συνέντευξη με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιώργο Πεταλωτή, η οποία διοργανώνεται εθελοντικά από τους εθελοντές διαδικτύου του ΠΑΣΟΚ και ορισμένα τοπικά, αλλά και όχι μόνο blogs. Να μιλήσουμε λίγο για τη διαδικασία που ακολουθήσαμε και την προετοιμασία αυτής της συνέντευξης. Για την ιστορία να πούμε ότι αρχικά κάναμε ένα κάλεσμα για αυτή τη συζήτηση μέσα από διάφορα blogs, με σκοπό η προσπάθεια αυτή να είναι συλλογική, αλλά και όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική, σε σχέση με το διαδικτυακό τοπίο της περιοχής. Ήρθαμε σε επικοινωνία με τον κύριο Γιώργο Πεταλωτή, που τον έχουμε μαζί μας, ο οποίος θα πρέπει να πούμε δέχτηκε με μεγάλη χαρά και έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα στήσαμε εδώ ένα μικρό τηλεοπτικό διαδικτυακό σταθμό. Η ιδέα, να το τονίσουμε, ανήκει στον Νίκο Βατσεκλή και τον Μιχάλη Ζηφιανίδη. Λοιπόν, αναφέρω πως τα blog τα οποία συμμετείχαν στην όλη διαδικασία και στην συλλογή των ερωτήσεων, αλλά και στην προσπάθεια να αναδειχθεί το όλο θέμα για να υπάρχουν ερωτήσεις, να υπάρχει αυτή η προσπάθεια να εναγκαλιστεί, είναι τα συγκεκριμένα τα blogs του το Χούρου Blog, η Κομοτηνή, η Πιάτσα Τερπόπολο, το 69%, η Κομοτηνή στο WordPress, η Νεολαία.gr, το Recon, το Press.gr και το Ιστολόγιο Βουλευτής. Τώρα, σιγά-σιγά να αρχίσουμε να περάσουμε στις ερωτήσεις τις οποίες έχουμε ετοιμάσει και εμείς, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που έχουν τεθεί ερωτήσεις από τα διάφορα blog. Κώστα, να ξεκινήσεις. Να πω και εγώ, πρωτού ξεκινήσουμε την εργασία των ερωτήσεων, ότι και για μένα είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία, παρόλο που εθελοντές του διαδικτύου και όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία την έχουν αρχίσει εδώ και μήνες και νομίζω ότι μπήκαμε πλέον σε μια νέα εποχή και τώρα αυτό εδώ πέρα που ετοιμάζαμε το τεχνικό μέρος, σκέφτηκα ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ πρωτοπόρησε και σε αυτόν τον τομέα, γιατί όταν ο Γιώργος Παπανδρέου πριν από λίγα χρόνια μόλις, όταν έλαβε καλά την προεδρία του κινήματος, μιλούσε για αυτήν την καινούργια επανάσταση και την νέο είδους επαφή με τον κόσμο και την κοινωνία, αυτά τα πράγματα μας φαινόταν πολύ μακρινά, τουλάχιστον σε μένα. Σήμερα, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, βλέπουμε ότι είναι το πιο ριζοσπαστικό κομμάτι και της δράσης όλων όσων ασχολούμαστε, αλλά και μία δεξαμενή σκέψη είναι πραγματικά τα blog λειτουργούν σήμερα σαν μια νέα μορφή επανάστασης και σας το λέω από τη μεριά μου που δεν είμαι και πολύ συμφιλειωμένος με τη νέα τεχνολογία, ότι πολλές ιδέες και σε πολιτικό επίπεδο, τουλάχιστον σε μένα, νομίζω ότι οφείλονται στην ύπαρξη δική σας. Και από αυτή την άποψη, βέβαια, συμπληρώνοντας, είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι σε αυτή την πρωτοπεριακή κατάσταση σήμερα εδώ και ελπίζω να ανταποκριθώ και να έχουμε συνέχεια. Η τιμή σίγουρα είναι και δική μας που δεχτήκατε να συμβάλλετε στην όλη την προσπάθεια, η οποία είναι και δική μας αλλά και δική σας. Να πούμε από την αρχή, μια και όπως είπατε, θέλετε να έχουμε έτσι ένα κλίμα λίγο πιο ζεστό και λίγο πιο άνετο, ότι θα ξεκινήσουμε όλοι να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να καταργήσουμε λίγο τους τύπους του πληθυντικού και όλα αυτά, να μπούμε σε μια διαδικασία ερωτήσεων στον ειδικό άνετα, χαλαρά, πολύ όμορφα. Ωραία, να πούμε ότι τις ερωτήσεις τις έχουμε δεχτεί είτε με mail είτε με τη μορφή comment στα ιστολόγια μας. Και φυσικά υπάρχουν ερωτήσεις που τις έχουμε κάνει εμείς σαν blog, αλλά και ερωτήσεις που έχουμε κάνει αναγνώστες στο blog. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη ερώτηση που την έχει κάνει ένας χρήστης. Το όνομά του είναι Χρυσοπηγή, η Χρυσοπηγή. Η ερώτηση είναι η εξής. Το τελευταίο σύγκερ που βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας είναι ο πόλεμος των εκδοτών Παύλων Νταβατζίδων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, έχει καταγγείλει την εμπλοκή τέτοιων μέσων στο κόμμα.
Πιστεύετε ότι οι εφημερίδες διαμορφώνουν συνειδήσεις και κλίμα υπέρ του ενός ή του άλλου κόμματος ή υπέρ του ενός υποψηφίου ή του άλλου υποψηφίου? Πιστεύω πραγματικά πως τα μέσα μαζικής επικοινωνίας συνολικότερα και όχι μόνο οι εφημερίδες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, τον οποίο τον έχουν ούτως ή άλλως και μέσα από την πολιτική και μέσα από την κοινωνία και έτσι πρέπει να είναι. Ας μην ξεχνάμε ότι αν δεν υπήρχε ο τύπος, έντυπος ηλεκτρονικός αλλά και με τις καινούργιες μορφές, πολλά πράγματα στην πολιτική μας ζωή θα μέναν ακόμη στο σκοτάδι. Ευτυχώς που υπάρχει. Εκεί όμως πραγματικά βλέπουμε ότι γίνονται κάποια πράγματα ανορθόδοξα, είναι όταν ο τύπος προσπαθεί όχι απλώς να μπει μέσα στην πολιτική ζωή, αλλά να την καθορίσει. Αυτό νομίζω ότι πέρα από κάθε υπερβολή, γιατί υπάρχει και μια κατηγόρια και ένας ψόγος προς τον πρόεδρο του κινήματος, τον Γιώργο Πανδρέου, ότι για να βγει από τα δύσκολα επικαλείται εκδοτικούς πολέμους και συμφέρονται οργανωμένα εναντίον του, είναι όμως δυστυχώς μια πραγματικότητα. Και αυτό το βλέπουμε να αναδεικνύεται εφόσον βέβαια κανείς παρακολουθεί τις τηλεοράσεις καθημερινά αλλά και τον ημερήσιο τύπο. Και δυστυχώς μέσα από αυτό το καινούριο σκάνδαλο που ζούμε στην πολιτική μας ζωή, το σκάνδαλο Ζαχόπουλου, ένα σκάνδαλο το οποίο έχει συγκεκριμένο στίγμα και το στίγμα του κάθε άλλο παρά ροζ είναι, και ένα χώρο προέλευσης των ατόμων που εμπλέκονται μέσα σε αυτά, βλέπουμε ότι εμπλέκονται δημοσιογράφοι και μέσα τα οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι μέχρι στιγμής ήταν πέρα πάσης υποψίας. Βεβαίως εμπλέκονται τα εκδοτικά συγκροτήματα κυρίως, δεν θέλω να μιλήσω για τους δημοσιογράφους, γιατί οι δημοσιογράφοι κάνουν δουλειά τους σε πολύ καλό βαθμό και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Και κάποιος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί να βλέπει και από την πίσω πλευρά των πραγμάτων, πραγματικά βλέπει ότι όταν παρουσιάζεται ένα γεγονός, ή γίνεται για να κρυφτεί κάποιο άλλο πολλές φορές, ή με τον τρόπο που παρουσιάζεται, πραγματικά κρύβει κάτι άλλο. Εξάλλου να πω εδώ και κάτι άλλο, και ένα ακόμη στοιχείο να προσθέσω, με το λίγο χρονικό διάστημα κοινοβουλευτικής μου παρουσίας, έχω προσέξει και έχω παρατηρήσει μέσα εκδοτικά τα οποία υποτίθεται ότι πρόσκειται στον χώρο της αντιπολίτευσης, πολλές φορές αναδεικνύουν ζητήματα άσχετα ή τα αναδεικνύουν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να καλυφθεί η ουσία της πολιτικής. Και αυτό το ξέρω και από προσωπική εμπειρία, γιατί πραγματικά παρακολουθώντας και τις συνεδριάσεις ολομέλειας και των επιτροπών της Βουλής, βλέπω ότι βγαίνει προς τα έξω. Εγώ παρόλα αυτά βέβαια είμαι αισιόδοξος, πιστεύω στην δύναμη που πρέπει να έχει ο τύπος, στην δύναμη των δημοσιογράφων όμως, και όχι των συμφερόντων που πολλές φορές είναι διαπλοκόμενα. Γι' αυτό και οι blogs πολλές φορές αναδεικνύουν διαφορετικά γεγονότα τα γεγονότα που αναδεικνύουν οι εφημερίδες. Και από άλλη οπτική γωνία, και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό στην υπόθεση των blogs. Να πέρασουμε σε μια άλλη ερώτηση. Ο Χρήστης Τίνεκ ρωτάει, τα τελευταία 4 χρόνια δυστυχώς δεν είδαμε τίποτα ουσιαστικό για την περιοχή μας, ούτε ένα μεγάλο επίβολο έργο να γίνεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατά την άποψη πάντα του αναγνώστη μας. Από το Μάρτιο του 2007, ο Υφυπουργός, εκείνο το διάστημα εξωτερικών επιβίδης Τηλιανίδης, έκανε καθημερινά στον τύπο ανακοινώσεις για έργα που θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι. Οι εκλογές έχουν περάσει και αυτές οι υποσχέσεις έχουν πάει στις καλένες. Μήπως χρειάζεται μια πιο σκληρή κριτική απέναντι όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στους εκπροσώπους της τοπικά? Εντάξει, είναι πραγματικότητα ότι στα 4 τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει ούτε ένα αναπτυξιακό έργο στη Ροδόπη και στη Θράκη γενικότερα. Στη Ροδόπη, όμως, στην οποία τη ζούμε και την περπατάω σχεδόν κάθε μέρα. Υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα το οποίο οφείλαμε και στα 4 χρόνια αυτά που πέρασαν να αναδείξουμε. Βέβαια, στο πρώτο χρονικό διάστημα της τετραετίας, σίγουρα ως Πασόκ είμαστε συγκεκριμένοι από την άποψη ότι υποτίθεται ότι ανέλαβε μια νέα κυβέρνηση μέχρι να προσαρμοστεί, μέχρι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει. Το πρόβλημα είναι όμως γενικότερο και δεν αφορά μόνο τη Ροδόπη, ότι ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προκηρύχθηκαν οι εκλογές με ένα τελείως εξωθεσμικό τρόπο. Επικαλούμε η κυβέρνηση την μη δυνατότητα σύνταξης προϋπολογισμού και μετά από 3,5 χρόνια το μόνο που είχε να πει είναι τι θα κάνει στην τετραετία που μας έρχεται, την οποία την διανύουμε τώρα. Όντως δεν γίνανε έργα και δεν βλέπω να υπάρχουν σχεδιασμένα έργα.
Και το θέμα, όταν λέμε έργο, πάει το μυαλό μας σε δρόμους και σε μικρά δωμάτια, γιατί ούτε κάτι τέτοιο γίνεται. Δίνονται αναπτυξιακά έργα, τέτοια έργα δηλαδή που να δίνουν πνοή, που να δίνουν διέξοδο, στο μεγάλο διέξοδο που ζει ο λαός της Ροδόπης και κυρίως στα θέματα της ανεργίας. Το λέω όπως εδώ και όπου βρεθώ και το λέω όχι από αντιπολιτευτική στήρα διάθεση, γιατί αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ειδικά τώρα με αυτό το τελευταίο διάστημα που ζούμε αυτή την παράνοια με τις βασιλόπιτες, όπου δυστυχώς, και εδώ αυτή είναι η πολιτική βέβαια, αυτή είναι εμείς η πολιτική, που έχουμε ανάγκη ένα έθιμο και μια κοινωνική συνάντηση σε χώρο παρέλασης πολιτικών, κάθομαι με πραγματικά περιέργεια για να δω κάθε φορά τι θα πούν, ειδικά όσοι ασκούν εξουσία, για ό,τι έργα έγιναν και τι πρόκειται να γίνει. Έργα τα οποία θα δρομολογηθούν τώρα, φαίνεται ότι είναι έργο της σημερινής κυβέρνησης. Το έργο όμως σημαίνει ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί και έχουν υλοποιηθεί. Εδώ η κυβέρνηση της Δημοκρατίας μας μιλάει τώρα, 4 χρόνια μετά αφού όταν έλαβε στην πρώτη κυβερνητική φυτεία, τι έργα δρομολογούνται. Ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, αν θυμάμαι καλά, είναι τι γίνεται με το συγκεκριμένο, με τον συνάδελφο βουλευτή και υπουργό. Η κριτική απέναντι στους εκπροσώπους της κυβερνήσης τοπικά. Εντάξει, σκληρή κριτική εγώ προσωπικά την κάνω, γιατί δεν ανέχομαι να ακούω για έργα φαντάσματα, δεν ανέχομαι να ακούω για έργα τα οποία υποτίθεται τι έγιναν. Από εκεί πέρα βέβαια, την συγκεκριμένη κυβερνητική πολιτική την υλοποιούν συγκεκριμένοι, όχι βουλευτές, συγκεκριμένοι υπουργοί και μέσα σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα που ηγείται της χώρας βρίσκεται και ο συμπολίτης μας υπουργός, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος σαφέστατα έχει την ίδια ευθύνη που έχει συνολικά η κυβέρνηση. Σε προσωπικό επίπεδο όμως πιστεύω ότι και θα πρέπει να το εντοπίζουμε και υπό αυτή την έννοια λέω ότι έχει την ίδια ευθύνη. Από εκεί πέρα όμως, πέρα από τα πρόσωπα, πρέπει να καταδικάζουμε πολιτικές. Δεν θα πρέπει να αφήνουμε κανέναν, όχι, δεν μιλάω ως Πασόκ, αλλά μιλάω ως πολίτης αυτής της κοινωνίας, να μας κοροϊδεύει. Εκεί πέρα είναι το θέμα. Και να πω και κάτι άλλο το οποίο παρεξηγείται. Προχθές ήμουν σε μια εκδήλωση σε ένα γειτονικό δήμο εδώ πέρα και όταν μίλησα εγώ πρώτος και είπα ότι μα δεν έγινε κανένα αντιξιακό έργο στην περιοχή, στις Σάπες ήμασταν συγκεκριμένα, γιατί για τις Σάπες πραγματικά πονάω, δεν έχω καμία καταγωγή από εκεί, αλλά πρέπει να δούμε και γύρω από την Κομωτινή τι γίνεται, που, που έχουν ερημώσει η περιοχή των Σαπών και του Ιάζου περιφερειακά, αλλά κυρίως των Σαπών. Και όταν το είπα, κάποιοι τοπικοί παράγοντες παρεξηγήθηκαν και είπαν, μα εσείς θα ισοπεδώνετε όλα. Δεν τα ισοπεδώνω, αλλά γνωρίζω την πραγματικότητα. Και ειδικά για τις Σάπες, αυτό είπα, ότι γνωρίζω ότι δεν έχει μείνει κανένας ντόπιος, έχουν μείνει ελάχιστοι ντόπιοι. Οι παγνωστούντες βρίσκονται σε μια απελπισία, η μειονότητα το ίδιο και ο αγροτικός κόσμος βέβαια έχει ερημώσει. Και αυτά δεν είναι αυτονόητα, ούτε φυτρώνουν από μόνο τα προβλήματα. Προέρχονται από μια συγκεκριμένη κυβερνητική πολιτική και από αυτούς που τα υλοποιούν. Μια που μιλάμε για την ενεργία, να σας μεταφέρω και το ερώτημα της φίλης Μαρινές, που θέλει να ακούσει τη γνώμη σας πάνω στο θέμα της ενεργίας εδώ στη Ροδόπη. Τι προτίθεστε να κάνετε εσείς και τι προτείνετε προσωπικά, τι μπορείτε μάλλον να προτείνετε εκ της θέσεώς σας στα κεντρικά όργανα εξουσίας. Επιτρέψτε μου όμως, μια που μιλάμε για την ενεργία, να προσθέσω κι εγώ κάτι σχετικό. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου του Ενεργικού Κέντρου Κομωτινής, το 2007 έχουμε χάσει 1.051 θέσεις εργασίας μόνο στην Κομωτινή, ενώ τα ποσοστά κατά το τρέχον εξάμηνο ανέρχονται στο 17% και πάνω από το 45% στις Σάπες. Καμία σχέση δηλαδή με αυτά που ακούμε να δίνει η κυβέρνηση και ο τοπικός μας υπουργός που μιλά μάλιστα για αύξηση των θέσεων εργασίας στη Ροδόπη. Θέλω να μας πείτε ποια είναι η θέση σας και τι προτείνετε εσείς για το πρόβλημα της αποβιομηχάνησης στην περιοχή. Εντάξει, το πρόβλημα της ενεργίας είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και κατά την άποψή μου είναι το σημαντικότερο. Γιατί όχι μόνο, το έλεγα και προεκλογικά, γιατί αυτή ήταν η άποψή μου και το λέω και τώρα, το σημαντικό για μένα για την ενεργία δεν είναι μόνο ότι στερείται εισοδήματος κάποιος νέος άνθρωπος, εκτός ότι υπάρχει και η τραγική ανεργία των 50 πλέον, που εκεί πραγματικά έρχεται ένας άνθρωπος ανειδίκευτος, ο οποίος έχει συνηθίσει 30 χρόνια σε μία θέση εργασίας και βρίσκεται άνεργος, πεταμένος στους δρόμους, γεμάτος υποχρεώσεις. Και δεν έχει το παραμικρό μελοδραματικό στοιχείο αυτή η άποψή μου, είναι άποψη την οποία γνωρίζουμε όλοι. Πέρα όμως από την στέρηση εισοδήματος, η οποία υπάρχει όταν είναι κανείς άνεργος,
Κατά την άποψή μου, δημιουργείται ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα. Όταν υπάρχουν τόσοι άνεργοι και δεν υπάρχει ούτε μία οικογένεια σε όλη την Ελλάδα που να μην έχει ούτε έναν τουλάχιστον άνεργο, δημιουργείται αυτή η σχέση εξάρτησης και διαμεσολάβησης και περαιτοποίησης. Δηλαδή, τι θα κάνει η οικογένεια που έχει τον άνεργο? Θα προσφύγει στον υπουργό, θα προσφύγει στον βουλευτή, θα προσφύγει στον νομάρχη, στον δήμαρχο, στον τάδε ή στον άλλο παράγοντα. Αυτό από μόνο του είναι ακριβώς αυτό που φουντώνει τις παραδοσιακές σχέσεις και νομίζω ότι αυτή η τρέλα την οποία ζούμε και εμείς όλοι όσοι έχουμε δημόσιο ρόλο, ακόμη και της αντιπολίτευσης, είμαστε που το ζούμε καθημερινό. Είναι η καταράκωση της αξιοπρέπειας κυρίως των νέων αλλά και των μεγαλύτερων. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο και το χειρότερο στίγμα που δίνουμε. Δηλαδή, μαθαίνουμε ανθρώπους να πηγαίνουν και να ζητούν διαμεσολάβηση προκειμένου για να ζήσουν στοιχειωδώς ανθρώπινα. Αυτή είναι μεγάλη ζημιά. Πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε? Αυτό είναι. Ποιες λύσεις? Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να δίνει κανείς. Δηλαδή, αν ήσουν στην κυβέρνηση, αν ήσουν υπουργός, αν ήσουν υπουργός, τι θα έκανες? Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό, ένα μεγάλο ζήτημα και πραγματικά δεν έχει μαγικές λύσεις. Όμως, πρώτα απ' όλα, και θα συμφωνήσω, θα βρούμε μαζί σου, τα στοιχεία που δίνει το εργατικό κέντρο είναι σημαντικότατο εργαλείο για όλους μας, γιατί πραγματικά, αντί να ακούμε τα πραγματικά στοιχεία της ανεργίας, ακούμε μια τελείως επιπλαστική εικόνα και ευτυχώς που είναι το εργατικό κέντρο Κομωτινής, το οποίο κάνει μια σημαντική δουλειά και συμβάνει στην αποκάλυψη της αλήθειας. Το πρώτο πρόβλημα για την άποψή μου είναι ότι η κυβέρνηση, αντί να καταγράφει το πρόβλημα, έτσι ώστε για να μπορεί να το αντιμετωπίσει και να βρει λύσεις, είναι να το κουκουλώνει. Προσπαθεί άραγε να κοροϊδέψει ποιον ότι η ενεργία μειώνεται. Δεν ζούμε όλοι σε την περιοχή. Εγώ, επειδή γνωρίζω και τα στοιχεία τα προηγούμενα του εργατικού κέντρου, ξέρω ότι από το 2004 έχουν αυτοί 2.500 θέσεις εργασίας, ότι μία βόλτα στην ελληνική περιοχή θα πείσει οποιονδήποτε έχει μια διαφορετική άποψη πιο αισιόδοξη από εμάς για την ενεργία και ότι κλείνουν συνεχώς επιχειρήσεις χωρίς να ανοίξει ούτε μία. Δηλαδή, μία επιχείρηση η οποία άνοιξε στις άρπες προσπαθεί να ανοίξει, φαρμακευτική αυτή επιχείρηση, να ανοίξει τις άρπες, έχουμε κάνει ήρωες στους ανθρώπους οι οποίοι καλώς έρχονται και επενδύουν. Είναι σημαντικό να επενδύουν στην περιοχή μας, αλλά δεν μπορούμε να ζούμε σε τέτοιου είδους εποχές. Λοιπόν, πρώτο ζήτημα, άρα πρώτο τρόπος αντιμετώπισης, καταγραφή και διερεύνηση του πραγματικού ποσοστού της ανεργίας. Από εκεί πέρα, με 2-3 απλές κινήσεις, πιστεύω ότι μπορούσε να αλλάξει το τοπίο της ανεργίας στην περιοχή μας. Το δεύτερο εργοστάσιο, για παράδειγμα, της ΔΕΗ, το οποίο μας το είχαν υποσχεθεί και το οποίο έχει διαγραφεί από τις προοπτικές της κυβέρνησης. Μπορούμε να φανταστούμε πόσες θέσεις εργασίας θα άνοιγαν. Εκατοντάδες οικογένειες θα αποκτούσαν άλλον ένα εργαζόμενο μέσα στην οικογένειά τους. Απλά πράγματα. Να καλυφθούν, έτσι μου έρχονται στο μυαλό, δεν είμαι θυμασμένος γι' αυτό, να καλυφθούν οι θέσεις του νοσηλευτικού προσωπικού στον έργο και στο ρημάδι του νοσοκομείου της Κομωτινής, που και εκεί εξακολουθούν να μας δουλεύουν. Όταν οι θέσεις του νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίες είναι ελπείς, είναι πάνω από 70, είναι γύρω στις 100, καταλαβαίνετε αν γινόταν 100 προσλήψεις νοσηλευτών, νοσηλευτριών, πόσο και με 100 προσλήψεις είναι 1% στην ανεργία. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι απλά και προσιτά βήματα τουλάχιστον θα προσέγγιζαν στην, όχι στην επίδυση, γιατί η ανεργία είναι ένα διεθνές πρόβλημα βέβαια, αλλά στην στοιχειώδη αντιμετώπιση του ζητήματος. Εμείς πουθενά δυστυχώς δεν βλέπουμε φως και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Και βέβαια, συγγνώμη λίγο να συμπληρώσω ότι θα μπορούσαν βέβαια αυτά που λέω απλοϊκά και απλά έτσι. Θα μπορούσαν να δούμε το θέμα της ανεργίας και σε άλλα επίπεδα. Να αναπτύξουμε τον βιώσιμο και οικολογικό τουρισμό στην περιοχή μας. Που παρά τις μικρές προσπάθειες, γιατί αυτές είναι οι δυνατότητες της νομαρχικής αυτοδιοίκησης, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Χθες ήμουν στο Φανάρι και ο Δήμαρχος Εγκύρου, πρώτος ο άνθρωπος αγανάκτησε και είπε ότι δεν μπορεί. Πολύ σωστά δήλωσε και ότι η πιο ωραία περιοχή, τις πιο ωραίες περιοχές του νομού Ροδόπης είναι δεσμευμένη από τον ΕΟΚ, από την εποχή της Χούντας μέχρι τη σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια απλή κίνηση να περάσουν αυτά που είναι δεσμευμένα από τα τουριστικά κίνητα, να περάσει τοπική αυτοδιοίκηση, εν πάση περιπτώσει να υπάρχει μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, πόσο θα βοηθούσε και στο θέμα της ανεργίας. Να περάσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις εσωκομματικές, ό,τι αφορά το χρόνο του Πασόκ.
Συγκεκριμένα ο φίλος Χρήστης Παύλος γράφει: «Γιατί το Πασόκ δεν μπορεί να κλείσει? Έχουν απομακρυνθεί από αυτό η μεσαία και η χαμηλή τάξη που το υποστήριζαν παραδοσιακά. Ούτε και οι νέοι άνθρωποι πλέον το στηρίζουν και στρέφονται αλλού. Ευχαριστώ». Δεν μπορεί να πείσει. Πραγματικά είναι, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Έχει ένα πρόβλημα να πείσει το Πασόκ και το βλέπουμε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε στην καθημερινή ζωή. Γιατί προσωπικά οι δημοσκοπήσεις δεν με ενδιαφέρουν. Όταν έχει κάποιος η αναστροφή με την κοινωνία, οι δημοσκοπήσεις νομίζω απλώς ίσως επιβεβαιώνουν κάποια αρνητικά ή κάποια θετικά. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, να μπορέσει να πείσει ξανά το Πασόκ. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα να ξανασυνδεθεί με την κοινωνία. Τώρα, γιατί δεν πείθει? Εκεί νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι. Αυτό που έλεγε η Νέα Δημοκρατία και το έλεγε βέβαια από άλλη σκοπιά, ότι 20 χρόνια Πασόκ δημιούργησαν ένα καθεστωτισμό, τον οποίο βέβαια η Νέα Δημοκρατία δημιούργησε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, μέσα σε 3-4 χρόνια, λειτουργεί πολύ πιο καθεστωτικά από ό,τι λειτουργούσε στα 20 χρόνια, αλλά το Πασόκ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή μιλάμε για το Πασόκ, πραγματικά υπήρχε ένας κυβερνητισμός. Ακόμη και σήμερα, τολμώ να πω ότι στελέχη του Πασόκ, τα οποία πιστεύω ότι έχουν καταλάβει, θα έπρεπε να καταλάβουν ότι βρίσκεται το Πασόκ στην αντιπολίτευση και να καταλάβουν αυτό το στοιχειώδες που λέμε τώρα μεταξύ μας, ότι το Πασόκ δεν πείθει, αντί να αναρωτηθούν γιατί και αντί να βρουν τρόπους προσέλκυσης, συμπεριφέρονται ακόμη σαν να είναι υπουργοί. Εκεί είναι το πρόβλημα. Να μπορέσουμε να δούμε ξανά την κοινωνία, να ξαναβούμε στην κοινωνία, να δούμε τα προβλήματα του απλού κόσμου, να δούμε τα προβλήματα του συμπολίτη μας, να αισθανθούμε πολίτες ξανά και όχι βουλευτές και υπουργοί και κατέχοντες κυβερνητικές θέσεις και εξουσίες. Και νομίζω τότε ο κόσμος είναι έτοιμος να ξαναεμπιστευτεί το Πασόκ. Γιατί και πριν τις εκλογές το έβλεπα, αλλά και τώρα, ο κόσμος μπορεί να αρνείται να ενταχθεί στο Πασόκ από την άποψη να ψηφίσει ξανά το Πασόκ. Δεν φεύγει όμως. Αυτό ότι φεύγει, αλλού που λέει ο φίλος μας, πιστεύω ότι είναι καθαρά συντηριακό και έχει τις ρίζες του και έχει την ερμηνεία του και βέβαια είναι και από ποια οπτική γωνία το βλέπεις. Συμφωνώ ότι το Πασόκ δεν μπορεί να πείσει, συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και ελπίζω ότι ξεκινάει αυτή η προσπάθεια μέσα από τον προσεδριακό διάλογο, αλλά κυρίως μετά, προκειμένου να βρεθούμε κοντά στην κοινωνία, αλλά δεν πιστεύω, αλλά επίσης πιστεύω ότι είμαστε ένα κλικ, ένα βήμα από το να μας ξαναεμπιστευτεί ο κόσμος. Και να μας εμπιστευτεί όχι απλώς να μας ψηφίσει, γιατί κατά την άποψή μου όσοι μιλάνε για εξουσία, εάν την βλέπουν μόνο ως αυτό σκοπό, νομίζω ότι από μόνο του ακυρώνει αυτό που πιστεύει το Πασόκ ή αυτό που πρέπει να πιστεύει το Πασόκ. Όταν έρθουμε κοντά στον κόσμο, κοντά στην κοινωνία, κοντά στα προβλήματα, συμπεριφερθούμε σε έναν πολίτες, τότε θα μας ξαναεμπιστευτεί η κοινωνία. Και ως προς αυτό είμαι αισιόδοξο. Σε αυτό το σημείο, δηλαδή, στο σημείο που λειτουργεί τώρα το Πασόκ, να μείνουμε και να εστιάσουμε λίγο και να δούμε και την ερώτηση του Νίκου του Μαπατσικλίου, τον οποίο σε αυτό το σημείο να τον ευχαριστήσουμε, γιατί όλοι εμείς είμαστε εδώ και φαινόμαστε, γιατί εκείνος τεχνικά προσπαθεί και υποστηρίζει την όλη διαδικασία. Και μάλιστα με δύο κάνουμε. Ναι, καλύτερο εγώ. Χωρίς να κινούν τα ελλείμματα, μόνο τεχνικά. Μόνο τεχνικά. Λοιπόν, και εγώ μια σχέση που μου αυτή. Ναι, να το κάνουμε. Και είδα ότι πολύ λόγο γίνεται τελευταία για την αυτοοργάνωση και τον ανοιχτό διάλογο στο Πασόκ με τους πολίτες. Πώς το λαμβάνετε αυτό εσείς από την μεριά σας? Θα έχει κάποιο αποτέλεσμα ακριβώς, δηλαδή αυτό που αναφέρατε, αν μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα και το πώς θέλει να φτάσει το Πασόκ ουσιαστικά με αυτές τις διαδικασίες της πρόνοιας της μεριακής. Να πω και τη δικιά μου σχέση με την αυτοοργάνωση, να απαντήσω. Πώς βλέπεις την αυτοοργάνωση σε σχέση και με τις τοπικές κοινωνίες και πώς νομίζεις ότι μπορεί να σταματήσει αυτό το πελατειακό σύστημα που είπες πριν, που νομίζω ότι τραυματίζει στην ουσία την ίδια την πολιτική? Μήπως το σύνθημα «Ο λαός στην εξουσία» του Ανδρέα τότε είναι σήμερα η αυτοοργάνωση? Βεβαίως, γιατί συμφωνώ σε αυτό, γιατί τα πράγματα αλλάζουν, αλλάζουν οι μεθοδεύσεις, αλλάζουν οι στόχοι, οι πολιτικοί. Και οι ιδεολογίες μας φυσικά προσαρμόζονται. Η αυτοοργάνωση είναι ένα σύνθημα σήμερα, είναι ένας στόχος που έχει θέσει το σημερινό Πασόκ και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, οργανωτικό όμως. Και έτσι πρέπει να το δούμε ως απλό οργανωτικό εργαλείο. Να μην το δούμε ως αυτό σκοπό έτσι. Γιατί πολλές φορές κινδυνεύουμε, το Πασόκ δυστυχώς το έχει κάνει αρκετές φορές, κινδυνεύουμε να μείνουμε στάσιμοι
μένοντας απλώς στα οργανωτικά μας ή να αποκτήσουν μια εσωστρέφεια που μας κάνει να ξεκολουθούμαστε ακόμη περισσότερο από την κοινωνία. Ο ανοιχτός διάλογος είναι μια σαφής προϋπόθεση για να φτάσουμε σε ένα ανοιχτό κόμμα, ανοιχτό τα λέω χωρίς απαραίτητα, ανοιχτό κόμμα προς την κοινωνία. Και ακριβώς το συνδέω αυτό που είπε προηγουμένως, τον ανοιχτό διάλογο το βλέπω έτσι όπως το είπε προηγουμένως. Να έρθουμε κοντά στην κοινωνία. Να έρθουμε κοντά στον κόσμο, σε όλα τα επίπεδα και σε πολιτικό κυρίως επίπεδο, αλλά ακόμη και σε κοινωνικούς τομείς, σε όλα τα επίπεδα όπου υπάρχει κόσμος και όπου μπορούμε να προσεγγίσουμε κόσμο με προβληματισμό και να θέσουμε προβληματισμό. Να μην μας φοβίζει ούτε να μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, ούτε να μιλάμε για την κοινωνία, ούτε να μιλάμε για τις πολιτικές του παρελθόντος και ούτε για την πολιτική που έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Νομίζω μόνο όταν έχουμε ένα ανοιχτό διάλογο, ο οποίος όμως θα έχει στοχεύσεις συγκεκριμένες, μην θεωρηθεί ότι ο ανοιχτός διάλογος είναι group therapy, μαζευόμαστε, τα λέμε, σηκωνόμαστε, φεύγουμε και πάμε στο σπίτι μας, γιατί πολλές φορές υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Και έχει γίνει στο ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς. Αλληλεπίδραση. Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε, να κουβεντιάζουμε, να μιλάμε, αλλά κυρίως να ανοιγόμαστε προς τα έξω. Και ό,τι συμπεράσματα βγάζουν μέσα από αυτήν τη σημαντική επαφή που μπορεί να έχουν τα μέλη, οι φίλοι, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να τα εφαρμόσουμε προς τα έξω. Ένας είναι ο δικός μου στόχος και νομίζω ότι μία είναι η λύση, να ανοιχτούμε στον κόσμο, να προσπαθήσουμε να φέρουμε νέο κόσμο, όχι ηλικιακά νέο, καινούριο κόσμο, έτσι ώστε να μπορέσει να μας εμπιστευτεί και αργότερα. Βέβαια, οι δημοσκοπήσεις λένε ότι γενικά ο κόσμος αποστρέφεται από τα κόμματα, δεν τα εμπιστεύεται. Πώς θα φέρουμε αυτόν τον κόσμο να συζητήσει, πώς θα το ξαναφέρουμε ξανά στην πολιτική? Εγώ δεν το πιστεύω ότι ο κόσμος αποστρέφεται την πολιτική. Μπορεί να απαντάει εύκολα σε μια ερώτηση τέτοιου είδους. Δηλαδή, αν η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα είναι φερέγγι, το λογικό είναι ότι ο κόσμος θα απαντήσει σήμερα όχι. Γιατί ακριβώς βλέπει πολλά. Και τα βλέπει και να γίνουν στην πραγματικότητα, αλλά τα βλέπει να διαμορφώνονται και μέσα από τα ΜΜΕ όπως είναι προηγουμένως. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αναθεωρήσουμε αυτή την άποψη που και εμείς οι ίδιοι την βγάζουμε και την ακούω κατά κόρο ότι υπάρχει, χθες άκουγα, υπάρχει αλληλοφαγωμάρα μεταξύ των κομμάτων. Μα το θέμα δεν είναι αλληλοφαγωμάρα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΟΕ, του Συνασπισμού. Το θέμα είναι να μπορέσει αυτό που φαίνεται ότι υπάρχει φαγωμάρα μεταξύ των κομμάτων να βγει προς τα έξω σε ένα πολιτικό επίπεδο, να αποκτήσει πολιτικά χαρακτηριστικά και να έχει μια και να μιλάμε πλέον με όρους ουσίας. Εκείνο που έχασε το ΠΑΣΟΚ αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ότι ξέφυγε δυστυχώς από την πολιτική. Εκεί φταίμε και εμείς οι πολιτικοί. Εγώ δεν συνηθίζω να χαρακτηρίζω αυτό με πολιτικό, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή έτσι συνηθίζεται να λέμε, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν προς τα έξω και το θέμα είναι τις σχολές και τι πρότυπα δημιουργούμε. Και αν εγώ διαφωνούσα και διαφωνώ κατά διαστήματα με κάποια πολιτικά πρόσωπα, δεν είναι ότι ένα πολιτικό πρόσωπο έχει μία άποψη διαφορετική από αυτή που έχω εγώ, γιατί μπορεί να είναι σωστή αυτή και εγώ να είμαι, η δικιά μου άποψη είναι το λάθος. Είναι η ζημιά που γίνεται ότι δημιουργούμε σχολές. Και δυστυχώς σχολές, άσχημες και σχολές απολυτικοποίησης και εξόδου από την πολιτική του κόσμου, και εμείς και πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ δυστυχώς την έχουμε δημιουργήσει. Πιστεύω δηλαδή, αν δώσουμε το έναυσμα στην κοινωνία να μας προσεγγίσει, τότε πλέον μπορούμε να αποκτήσουμε και όρους πολιτικής, έτσι ώστε ο κόσμος να μην αποστρέφεται την πολιτική. Σταυλιά. Να δούμε και μια ερώτηση που έχει σχέση με την ιδιοσυγκρασία του ψηφοφόρου του ΠΑΣΟΚ. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι με αρχηγό τον Βαγγέλη Βενιζέλο, το ΠΑΣΟΚ κέρδιζε τις εκλογές, κέρδιζε τη Νέα Δημοκρατία. Το αντίθετο δηλαδή από ό,τι έδειχναν για τον Γιώργο Παπανδρέου. Όμως τελικά οι ψηφοφόροι, οι μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ προτίμησαν τον Γιώργο Παπανδρέου. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό? Εντάξει, εδώ να πούμε τι για ιδιοσυγκρασία. Η πολιτική ιδιοσυγκρασία των φίλων και των μελών του ΠΑΣΟΚ από όλους τους Έλληνες, νομίζω ότι είναι και τι εικόνα δημιουργείται. Είναι κατανοητό νομίζω και αντιληπτό σε όλους μας ότι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος έδινε την εντύπωση ότι είναι πιο στιβαρός, ότι είναι πιο δυναμικός, ότι μπορεί να ασκήσει μια πιο δυναμική αντιπολίτευση. Από την άλλη μεριά όμως, αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχναν ότι ο Γιώργος Παπανδρέου
μπορεί να έχει μια πιο ξεκάθαρη πολιτική συμπεριφορά και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα πρέπει να αποδεχτούμε όλοι το κριτήριο αυτού του κόσμου, που κατά την άποψή μου είναι σοφό το κριτήριο, όχι μόνο στη συγκεκριμένη εκλογική εσωκομματική αναμέτρηση, αλλά και στην εκλογική αναμέτρηση που έγινε σε επίπεδο εθνικών εκλογών πριν από 3 μήνες. Πιστεύω ότι σωστά ο κόσμος αποφασίζει κάθε φορά, ανεξάρτητα αν έχουμε επιμέρους αντιρρήσεις και αμφισβητήσεις για την ψήφο συγκεκριμένων ατόμων και λέμε, μα είναι δυνατόν αυτός να αποφασίζει όπως αποφασίζω εγώ. Πιστεύω και το πίστευα και το πιστεύω ότι η επιμηγορία του κόσμου είναι σοφή και ότι από τα πράγματα οδηγούνται από μόνο τους με βάση αυτήν την επιμηγορία. Σχετικό είναι και το επόμενο ερώτημα που μας κατάθεσε κάποιος ανώνυμος χρήστης και απευθύνεται προσωπικά σε εσάς. Γιατί δεν στηρίξετε τον Βαγγέλη Βενιζέλο? Αλλαγή δεν θέλατε? Είναι ένα ερώτημα, έτσι, νομίζω, που μας φέρνει λίγο πίσω 2 μήνες. Στις 11 Νοεμβρίου, βάσει με του λόγου για του οποίου στήριξε τον Γιώργο Βανδρέα, κατέστησα σαφεί και γνωστού, παρόλο που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να με φοβίζει κάτι τέτοιο, γιατί είναι πολιτικό κόστο. Όμω είχα ξεκάθαρε απόψει και ήταν η άποψή μου. Κατέβηκα υποψήφιο βουλευτή, μιλώντα όλη την προεκλογική περίοδο για τον πρόεδρο του κινήματος, τον Γιώργο Βανδρέου, πιστεύοντας στις αρετές του, πιστεύοντας ότι έχει μια διαφορετική πολιτική, προοδευτική και ανοιχτή αντίληψη, όχι μόνο για το Πασόκ, αυτό μάλλον θα με ενδιαφέρει και θα έπρεπε να σε ενδιαφέρει λιγότερα, για την ίδια την κοινωνία. Μέχρι και σήμερα αυτή την άποψη έχω, αυτή την αντίληψη. Παρόλο που πολλές φορές διαφωνώ και νομίζω ότι αυτή είναι δείγμα υγείας και με τακτικές του κινήματος και του Προέδρου, αν θέλετε, και των συνεργατών του, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να είμαστε τυφλοί και πιστοί στρατιώτες. Τα ζήλησα, υποστήριξε τον Γιώργο Βανδρέα, τον υποστήριζα μέχρι σήμερα. Πιστεύω ότι έχει να δώσει κάτι διαφορετικό σε όλους μας και πιστεύω ότι ήδη το έβαλε. Και γι' αυτό ξεκίνησα στην αρχή της συζήτησης ότι όταν ο Παπανδρέου μιλούσε για ένα διαδικτυακό τόπο όπου εκεί θα γίνει η μεγάλη επανάσταση και λέγαμε τι είναι αυτό, αποδείχθηκε ότι πραγματικά πολύ σύντομα γίνεται κάτι τέτοιο. Από εκεί πέρα πιστεύω όμως ότι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος είναι ένας πολιτικός, όχι απλώς έξυπνος και ευφυής, γιατί αυτό από μόνο του δεν αρκεί, είναι ένας πολιτικός ο οποίος και πρόσφερε, έχει να προσφέρει και πάρα πολλά, όχι μόνο στο κίνημα, αλλά και στην κοινωνία και στη χώρα γενικότερα, και είμαστε στη φάση που μπορούμε να επιτύχουμε μία σύνθεση, έτσι ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για το Πασόκ και για τη χώρα. Να δούμε κάποια ερώτηση πάλι για το Πασόκ, η οποία είναι πιο συγκεκριμένη τώρα και γενικά και πολύ περισσότερο για αυτά που πέρασαν. Και αναφέρεται από το Νικητόπουλο GM, κύριε Βουλευτή, πρέπει το Πασόκ να ξεκινήσει από τώρα την μάχη των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών, ή πρέπει να περιμένει πώς θα είναι τα πράγματα τότε που θα γίνουν οι εκλογές? Και το λέω ως μια αναφορά μετά την απάντηση να δούμε και μια ερώτηση η οποία γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένη σε ό,τι αφορά τις εκλογές, τις ευρωεκλογές και τον Γιώργο Παπανδρέου. Ας δούμε λοιπόν πρώτα από αυτό. Πιστεύω ότι εκτός από το πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να λειτουργούμε και σε οργανωτικό επίπεδο και κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στις κοινωνίες, οι τοπικές είναι αυτοί οι αυστηροί κριτές που κρίνουν στο ποιο κόμμα θα ακολουθήσουν, ποια ιδεολογία, ποια ανάποψη, ποιο θα ψηφίσουν εν τέλει, όχι μόνο με βάση το τι βλέπουμε στην τηλεόραση ή με βάση, γιατί έχουμε και στην προηγούμενη ερώτηση, θέλω να συμπληρώσω ότι αν πρόκειτο μία αλλαγή αρχηγού να είχαμε έναν νικηφόρο Πασόκ, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Νομίζω όμως ότι είναι απλοϊκή αυτή η σκέψη και τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Επανέρχομαι λοιπόν ότι ο κόσμος πολλές φορές τελευταίες μέρες, τελευταίες εβδομάδες πριν τις εκλογές, κρίνει με μία γνώμη που διαμορφώνει όλη την προηγούμενη τετραετία και την διαμορφώνει βλέποντας κυρίως τοπικά στελέχη. Γιατί εμείς είμαστε που είμαστε κοντά στον κόσμο, δηλαδή με τη συμπεριφορά, τις απόψεις, τις αντιδράσεις, τη στάση του βουλευτή του Πασόκ Ροδόπης, του Γιώργου του Πεταλουτή, θα κρίνει πολλές φορές ο κόσμος αν θα ξαναψηφίσει ή αν θα ψηφίσει για πρώτη φορά Πασόκ. Πολλές φορές δηλαδή οι πολιτικοί νόμοι προϊόντα που βρίσκονται στις τοπικές κοινωνίες είναι αυτοί οι οποίοι οδηγούν τον κόσμο στο να ψηφίσει ή αδίκως να καταψηφίσει το κόμμα.
έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης τα τοπικά στελέχη και πολύ περισσότερο βέβαια, αν όχι πολύ περισσότερο, βάσει εδώ στο ίδιο, για να μην αδικό κανένα, η τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, η οποία βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον κόσμο και στις ανάγκες της κοινωνίας, παίζει ένα καθοριστικό ρόλο. Συνεπώς, δεν πρέπει να αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους, θα πρέπει από τώρα και το ΠΑΣΟΚ έχει υποχρέωση να κάνει αυτό, να δρομολογήσει τις διαδικασίες, όχι σε κεντρικό επίπεδο, ούτε σε επίπεδο τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι συνδυασμοί να δρομολογήσουν από τώρα τις διαδικασίες στο πώς θα οδηγηθούμε στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν κερδίσει τις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2009 και έρθει δεύτερο, με σημαντική μείωση των δυνάμεων, ο Γιώργος Παπανδρέου θα αποχωρήσει την προεδρία του κόμματος ή θα το οδηγήσει στις βουλευτικές εκλογές. Θέλει την άποψή σας ο Χρήστης VL. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στις ευρωεκλογές η ψήφος είναι πάρα πολύ χαλαρή, όχι τώρα που το ΠΑΣΟΚ δεν είναι και στα πολύ πάνω, δεν είναι πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά και όταν ήταν πρώτο κόμμα και ήταν κυβέρνηση, πάντοτε είχε μια πολύ μεγάλη φθορά στις ευρωεκλογές από την άποψη ότι γνωρίζουμε ότι η ψήφος είναι πιο χαλαρή, ψηφίζει ο πολίτης με βάση άλλα κριτήρια από αυτά που ψηφίζει σε εθνικές εκλογές. Και ενισχύει περισσότερο τα αριστερά κόμματα, τα οποία είναι και μια εναλλακτική πρόταση, όχι εξουσία, είναι μια εναλλακτική πρόταση ψήφου σε επίπεδο ευρωεκλογών. Από εκεί πέρα όμως, νομίζω ότι ο Παπανδρέου ο ίδιος απάντησε σε αυτό το ζήτημα και παλιότερα και στην ΚΟΕΣ, η οποία συνήλθε στην Ιδρυτική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, πριν από 2-3 μέρες στην Αθήνα. Όταν μίλησε ότι δεν υπάρχουν στρατηγικές ήττας, υποτίθεται ότι σε κάτι τέτοιο απαντούσε. Όταν φτάσαμε εδώ, όταν ο αρχηγός, ο ηγέτης, ο πρόεδρος του κινήματος βγήκε από διαδικασίες πριν από 2 μήνες, νομίζω ότι είναι λίγο πρόσκαιρο και λίγο τεχνητό το να μιλάμε τι θα γίνει αν χάσει το ΠΑΣΟΚ τις ευρωεκλογές. Εξάλλου, σαφώς και θα πρέπει να είναι σημείο προβληματισμού έντονο αν το ΠΑΣΟΚ πέσει πολύ στις ευρωεκλογές, θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι γίνεται. Αλλά δεν νομίζω ότι μία αλλαγή αρχηγού θα έλυνε τα πάντα. Λοιπόν, ο Χρήστης Παναγιώτης Χαρτζής ρωτάει τον κύριο Πεταλωτή. Κύριο Πεταλωτή, πώς ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης όπως εσείς μπορεί να βοηθήσει τον τόπο του? Εκτός από επερωτήσεις και ερωτήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τι άλλο μπορεί να κάνει? Κοιτάξτε, την ίδια απορία είχα και εγώ όταν δεν ήμουν βουλευτής. Έβλεπα δηλαδή μια ερώτηση, μια επερώτηση δημοσιευμένη στον τύπο και έλεγα εντάξει, τώρα και τι έγινε, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως νομοθετεί, η κυβέρνηση αποφασίζει, όταν είσαι αντιπολίτευση, κάνεις μια κριτική και πολλές φορές την κάνεις για να φανεί ότι ασκείς και δυναμική αντιπολίτευση. Η διαδικασία όμως των ερωτήσεων και των επερωτήσεων είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία μέσα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν είναι ότι αναγκάζεις απλώς έναν υπουργό να έρθει και να απαντήσει και να απολογηθεί, είτε γραπτά είτε προφορικά, είναι ότι πολλές φορές δίνεις ενάψματα για τη λύση πολλών ζητημάτων. Ζητήματα τα οποία πολλές φορές δεν φτάνουν στο κέντρο, δεν φτάνουν στην Αθήνα, δεν φτάνουν στην κυβέρνηση, τα εντοπίζει και εκείνο το χρέος του τοπικού βουλευτή να τα εντοπίσει και να τα θέσει να συνθούν σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο βουλής. Άρα από μόνη της διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου μέσα στη διαδικασία των ερωτήσεων, επερωτήσεων κτλ. Είναι μια σημαντική διαδικασία. Από εκεί πέρα όμως, πέρα από αυτό, και ο ίδιος ο βουλευτής ωφελείται, γιατί αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να είναι σε εγρήγορση. Να σας πω λίγο πώς λειτουργώ εγώ και το γραφείο μου. Ψάχνουμε καθημερινά τον τοπικό τύπο, ψάχνουμε καθημερινά τα blogs τα οποία εσείς οι ίδιοι τα χρησιμοποιείτε, γι' αυτό λέω πόσο σημαντικό είναι, για να δούμε και να εντοπίσουμε ζητήματα που κάποια από αυτά τα οποία υπάρχουν είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικά, αλλά πολλές φορές είναι και τόσο σημαντικά που χρειάζεται δικής μας παρέμβασης, δικού μας στιγματισμού και δικής μας εγρήγορσης. Από εκεί πέρα, ένας βουλευτής αντιπολίτευσης τι μπορεί να κάνει? Θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στον κόσμο. Και δεν εννοώ ούτε στα πανηγύρια, ούτε στις πίτες, ούτε στα χειροκροτήματα του κόσμου. Να βρίσκεται δίπλα στα προβλήματα της κοινωνίας. Γιατί μόνο όταν βρίσκεται δίπλα μπορεί αυτό το ενδιαφέρον του και αυτή την αγωνία των απλών συμπολιτών μας να τα μεταφέρει και στα ηγετικά κλιμάκια του κινήματος, έτσι ώστε το κόμμα στο οποίο ανήκει, έτσι ώστε και το ίδιο το κόμμα να διαμορφώνει πολιτική με βάση τις παραστάσεις που παίρνει ο βουλευτής από τοπικό επίπεδο
και τα μεταφέρει και σε κεντρικό επίπεδο. Εγώ όταν, δεν σας κρύβω, όταν πριν από 3,5 μήνες πήγα στην Βουλή, φοβόμουν ότι είμαι ένας άνθρωπος, φοβόμουν ότι, ότι θα βαρεθώ από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί πίστευα ότι είναι μια τυπική διαδικασία και με δεδομένο ότι πρωτού εκλεγώ βουλευτής είχα και διάφορες δραστηριότητες τέτοιες που με κάνουν να είμαι σε εγρήγορση. Κάποιος όμως βουλευτής, έστω και αντιπολίτες, ο οποίος θέλει να δουλέψει, πραγματικά υπάρχει τόση δουλειά που δεν θα το φτάνει, δεν είναι υπερβολή, ολόκληρο το 24ωρο. Οπότε και δράμα κλασικά είναι. Βεβαίως. Και παράλληλη πολιτική. Το είπατε ακριβώς έτσι, το είπες μάλλον Κώστα ακριβώς και νομίζω έτσι το συνθηματοποιήσεις κιόλας. Δράμα κλασικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό και εκεί χρειάζεται και η συμμετοχή του κόσμου έτσι ώστε και εμείς ανεκλαστικά δρώντας να λειτουργούμε περαιτέρω. Πάντως να πω λίγο και να μιλήσω αυτό το οποίο είπατε πριν, ότι ακόμα και εσείς ο ίδιος φτάνοντας στη Βουλή, πριν πείτε στη Βουλή, είχατε μία εικόνα την οποία λίγο πριν έχει όλος ο κόσμος. Δηλαδή, και αυτό που είπατε πριν, ότι πόσο πρέπει το Πασόκ να ανοιχτεί, να βγει, να κατηγορήσει τον κόσμο, να καταδείξει το τι ακριβώς γίνεται, ποιες είναι όλες οι λειτουργίες οι οποίες αφορούν το πολιτικό μας σύστημα. Γιατί όταν εσείς φτάνετε λίγο πριν πείτε στη Βουλή και έχετε μία εικόνα για τη Βουλή, για το όργανο αυτό το οποίο σχεδιάζει και νομοθετεί για την χώρα μας και είστε, πρέπει να μπείτε μέσα για να αντιληφθείτε πώς έχουν τα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλος αυτός ο κόσμος πρέπει να έρθει σε γνώση αυτών που γίνονται εκεί και να μην είναι στην αφάνεια και στο προσκήνιο. Έτσι είναι και έτσι πρέπει να. Και να σας πω ότι κάτι άλλο το οποίο ίσως φανεί ότι δεν, λέγοντας ότι δεν λειτουργώ πολιτικά όρθα, είναι αυτά τα περίφημα προνόμια των βουλευτών. Γιατί εγώ θέλω να βάζω τα πράγματα κάτω, δεν πρέπει να κρύψουμε τίποτα, έτσι. Τα οποία να δει κανείς απογυμνωμένα, πραγματικά πρόκειται για μια αποζημίωση η οποία δεν έχει καμία σχέση με το μισθό των σημερινών μισθωτών. Φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλο εισόδημα, ότι υπάρχουν προνόμια, ότι έχουμε αυτοκίνητα, ότι έχουμε συνεργάτες, έχουμε 1,000 πράγματα. Αυτά όμως όλα έχουν το νόημά τους. Και είναι άσχημο όταν βγαίνουμε έξω και αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση ότι ο βουλευτής ή οι βουλευτές, οι οποίοι βγάζουν λεφτά και τόσο από τον προϋπολογισμό, έχει δίκιο ο κόσμος να το σκέφτεται, γιατί πραγματικά περνάει πολύ δύσκολες μέρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι αντί να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να προσπαθούμε να ενισχυθεί ο ρόλος του βουλευτή, όχι η τσέπη του βουλευτή, ο ρόλος του βουλευτή. Γιατί πραγματικά υπάρχουν και βουλευτές οι οποίοι φεύγουν, αφήνουν το επάγγελμά τους. Και όταν επανέρχονται είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσουν, αλλά υπάρχουν και βουλευτές οι οποίοι έστω και με αυτόν τον παχυλό μισθό φτιάχνουν περιουσία. Έτσι, εκεί είναι η διαφορά. Όμως πρέπει να ισχυροποιήσουμε τη θέση του βουλευτή, έτσι ώστε να μπορέσει και το κοινοβουλευτικό σύστημα έτσι όπως είναι να λειτουργήσει ακόμη καλύτερα. Είναι δηλαδή στο τι πολιτική τακτική ακολουθείς εσύ, το κόμμα, η χώρα, έτσι ώστε να ισχυροποιήσει θεσμούς. Αν έχουμε χρόνο εδώ πέρα στο ρόλο του βουλευτή. Εγώ θέλω λίγο να γίνουμε πιο πρακτική. Η δουλειά σας στέλνει εδώ ο Χρήστης Αντροπή Πάνθυρ, που ρωτάει για τους αγρότες μουσουλμάνους τους Ηροδότες. Δεν πληρώθηκαν τις επιδοτήσεις τους εγκαίρως. Ποιος θέλει, η Ένωση Ευρωπαϊκών Συνεταιρισμών, ο ΠΚΠΕ, το Υπουργείο ή κάποιος άλλος. Εντάξει, το θέμα το παρακολούθησε παρόλο που δεν ήμουν αυτός που το ανέδειξε το θέμα, γιατί δεν ήξερα, αμέσως τουλάχιστον αντιλήφθηκα ότι δεν πληρώνονται οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας. Πρώτα απ' όλα, αυτός ο διαχωρισμός μουσουλμάνοι συμπολίτες με ξενίζει. Από την άποψη δεν μπορούσα ποτέ να διανοηθώ, γιατί έτσι φάνηκε από την αρχή, ότι γίνεται κάποια διάκριση ότι πληρώνει χριστιανοί ή πληρώνει μουσουλμάνοι, έτσι. Τουλάχιστον από μια μερίδα του τύπου αυτό προσπάθησε να διαφανεί, που δεν είναι βέβαια αυτή η αλήθεια. Είναι ότι μια μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας δεν πληρώθηκε, γιατί ακριβώς γίνανε κάποια λάθη τεχνικά, διαδικαστικά. Ως προς το ποιος φταίει, η απάντηση του Υπουργείου ήταν η Ένωση Ευρωπαϊκών Συνεταιρισμών. Για κάποιο λάθος που έγινε. Από εκεί πέρα, το θέμα όμως είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια προληπτική πολιτική πάνω σε αυτά. Δηλαδή, όταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έρχεται να δώσει αποζημιώσεις σε εκατοντάδες χιλιάδων ανθρώπων, δεν μπορεί να μείνει στο ένα λάθος που μπορεί να κάνει ένας υπάλληλος κάποιας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στην περιφέρεια. Πρέπει να υπάρχουν εκείνοι οι μηχανισμοί που ακριβώς να αποτρέπουν στο να γίνουν τέτοια λάθη. Και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συγκεκριμένα δεν είχε τέτοιο μηχανισμό και δυστυχώς οι μηχανισμοί με τους οποίους λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο και η ελληνική πολιτεία κατά έναν προληπτικό τρόπο λειτουργούν. Τι ενημέρωση έχετε εσείς στα
λένε ότι θα πληρωθούν. Το σπάρμα έγινε, ότι διορθώνει το λάθος και λένε ότι θα πληρωθούν. Να πω όμως κάτι σε αυτό που είπατε προηγουμένως για το ρόλο του βοηθού της αντιπολίτευσης και εκτός από ερωτήσεις και υπερωτήσεις. Τώρα, το μεσημέρι το του έρθω, διάβασα με το θέμα του εφετείου του Ασυφράκη, που είναι ένα σημαντικό θέμα, όχι γιατί είμαι δικηγόρος, ποιο το θέμα αφορά δύο δικηγόρους και δύο ξενοδόχους της περιοχής μας. Είναι σημαντικό θέμα γιατί αφορά ένα ιστορικό θεσμό της περιοχής μας, αλλά και πέρα από τους επικισμούς και στοιχεία που θα μπορούσε κάθε βουλευτής να λέει: εγώ θέλω εφετείο για την περιοχή μου, υπάρχουν και αντικειμενικά στοιχεία. Διάβασα από τοπική εφημερίδα της Κομωτινής, από το Ελεύθερο Βήμα, για να είμαι ειλικρινής, δηλώσεις που έκανε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αγγελέων, Δικαστών και Εισαγγελέων, ο κ. Αθανασίου, που είναι, είναι μέλος αυτής της ομάδας που διαχειρίζεται, νομίζω, και τις υποθέσεις που προκύπτουν από τα διαστήματα. Και κατά την άποψή μου, πολύ εσπευσμένα και τελείως αναρμοδίως, δήλωσε ότι θα πρέπει να γίνει εφετείο στην Καβάλα, όπως θα πρέπει να γίνουν και τα άλλα πέντε εφετεία. Η άποψή μου βέβαια είναι ότι τα εφετεία αυτά γίνονται για να γίνει εφετείο στα Τρίκαλα την ιδιαίτερη πατρίδα του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Χατζηγάκη. Και μάλιστα προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αναρμόδια τελείως, που θα έπρεπε να είναι πιο συγκρατημένος να έχει τέτοιες απόψεις, εάν είναι προσωπικές δεν ξέρω. Ότι το εφετείο στην Καβάλα έχει τόσες υποθέσεις, το προδοτικό της Καβάλας τόσες υποθέσεις φεύγει στο εφετείο και ότι το εφετείο της Καβάλας θα πρέπει να λειτουργήσει και άμεσα, γιατί τα κτίρια θα είναι τότε έτοιμα, η σύγκληση του αερίου πάνω θα γίνει τότε και μάλιστα είπε ότι και πολλοί αεροπαγίτες με τους οποίους μιλάει διάκειται θετικά. Δηλαδή προκατέλαβε και την άποψη αεροπαγητών, οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν άποψη δημόσια τώρα, θα πρέπει να, αν την έχουν, να την κρατήσουν για τις συνεδρίες της ολομέλειας Αγίου Πάτρα. Φιλικός γραμματέας ένας την βγάζει προς τα έξω. Εν πάση περιπτώσει, έκανα μία δήλωση, τώρα την έστειλα στις 3:30 στον τύπο, γιατί βρήκα και συγκεκριμένα στοιχεία με βάση τα οποία είναι επιστημονικά. Και θα κάνω κατάχρηση εδώ πέρα του χώρου και του χρόνου για να πω μόνο το εξής. Ότι η Ελλάδα με τα 14 εφετεία που έχει, δηλαδή χωρίς τα 6 νέα που θα γίνουν, έχει ένα εφετείο ανά 780.000 κατοίκους. Η Αμερική έχει ένα εφετείο ανά 3,5 εκατομμύρια κατοίκους περίπου. Η Γερμανία ανά 3.280.000. Η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία πάνω από 2 εκατομμύρια. Αυτές οι χώρες, οι οποίες έχουν μια σύγχρονη δικαιοσύνη, η οποία λειτουργεί πολύ πιο οργανωμένα, πολύ πιο επιταχυμένα και πολύ πιο έγκυρα και ανεξάρτητα την ελληνική δικαιοσύνη, δεν είναι χαζή βέβαια. Είναι η διεθνή στάση η οποία υπάρχει να υπάρχουν λίγα, ανώτερα, ισχυρά δικαστήρια. Αυτά ο κύριος Αθανασίου τα έκανε πέρα. Αυτό το λέω γιατί με το που το έστειλα στον τύπο ότι εγώ την καθηθέτω αυτή την ερώτηση, είχα αμέσως και αντίδραση. Και με πήραν τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς έγινε, ο του θάμος, αλλά μέσα μισή ώρα πήραν τηλέφωνο μέρος ένας δικαστών εισαγγελέων και μου λέει, δεν το ξέραν ότι ο Γενικός Γραμματέας έκανε αυτή την, αυτή την δήλωση και αν την έκανε εγώ, θα έκανε. Βάσει περιπτώσει, ήταν προσωπική άποψη και αυτό που μου πήρε τηλέφωνο, αλλά θέλω να πω πόσο γρήγορα και πόσο εύκολα μπορούμε και να προλάβουμε κάποια ζητήματα, αλλά και να τα βγάλουμε προς τα έξω. Έστω και με αυτή την τυπική διαδικασία μιας απλής νομολογικής ερώτησης. Να δούμε, κύριε Μεταλλωστή, επιγραμματικά θα ήθελα δύο ακόμη τοπικά ζητήματα. Ένα είναι το θέμα του χρυσού. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα και πιστεύετε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι σε θέση να προστατεύσει το περιβάλλον αλλά και το μέλλον της περιοχής από τα τεράστια συμφέροντα των χρυσοθύρων? Το χρυσό. Το θέμα είναι ότι κοντά στο χρυσό πλέον έχουμε καινούργια ιστορία με την πυρηνική ενέργεια, η οποία βέβαια λένε κάποιοι, η οποία βγήκε τώρα στις εφημερίδες του Σαββατοκύριακο, μας διαβεβαιώνουν ότι είναι πυροτέχνημα και ότι είναι αργύρα κτλ. Επειδή όλα σαν πυροτέχνημα ξεκινάνε, είναι μέχρι να προσαρμοστούμε και να συμφιλειωθούμε με την ιδέα. Και ο χρυσός κάπως έτσι ξεκίνησε και έτσι θα προχωρήσει. Εγώ έχω μια πάγια άποψη και πάγια αντίληψη. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να μας προστατεύσει και μέχρι εδώ θα ήταν πάρα πολύ άσταμα προς εδώ. Εγώ έχω όμως την άποψη ότι δεν πρόκειται για κυβέρνηση, πρόκειται για την πολιτεία. Και επί ΠΑΣΟΚ και επί Νέας Δημοκρατίας η πολιτεία την επένδυση για το χρυσό τη θεωρεί παραγωγική επένδυση. Αυτή είναι η αλήθεια έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον. Έτσι θυμάμαι και οι υπουργούς του ΠΑΣΟΚ να έχουν άποψη, την οποία πολλές φορές αν δεν μπορούσαν να την πούνε εφρασώς τη λέγανε καημένα και με διάφορους διάφορους
και πολύ περισσότερο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει μια συγκεκριμένη άποψη για την ανάπτυξη, για το κέρδος και το ποιοι πρέπει να υποφελούνται στην χώρα αυτή. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Σαραγκούτης, έχω βαρεθεί να το λέω, θα το λέω, ήταν αυτός που ανέλαβε ουσιαστικά να κάνει το promotion της εταιρείας όταν πριν από 2-3 χρόνια και με βάση την πρόσκλησή του αυτή δημιουργήθηκε μια ενδομαχιακή κρίση. Ανέλαβε να μας καλέσει όλους εμάς τους φορείς στην Αθήνα για να μας πείσει ότι αυτή η επένδυση είναι παραγωγική και ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι εξόρυξης χρυσού που δεν έχουν σχέση να κάνουν, δεν έχουν να κάνουν με το κιάνιο, άρα δεν πρέπει να την δεχτούμε. Υπήρχε δηλαδή και ευτυχώς που δεν πήγαμε. Υπάρχει διάθεση, θέλετε να πείτε. Βεβαίως, εμένα η άποψή μου είναι όσο χαλαρώνει, περιμένει η εταιρεία και η πολιτεία να χαλαρώσει η αντίσταση της κοινωνίας προκειμένου να γίνει αυτή η επένδυση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εχθές που ήμουν στις Σάρκες, επειδή υπόθηκε κάτι περί χρυσού, ήμουν αυτός ο οποίος είπε όχι και μου λέει: μου έρθει στις Σάρκες να πεις όχι στο χρυσό. Που τι πιο λογικό. Κι όμως στις Σάρκες έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα, κίνημα το οποίο βέβαια έχει συγκεκριμένη στόχευση και από συγκεκριμένη προέλευση. Εκμεταλλευόμενη την τεράστια ανεργία της περιοχής, έρχεται η εταιρεία χρυσού και λέει: μα εμείς θα σας δώσουμε θέσεις εργασίας, μα εμείς ενισχύουμε τους συλλόγους σας, μα εμείς έχουμε χρήμα, γιατί νοικιάζουμε γραφεία, θα νοικιάζουμε σπίτια και ο κόσμος όταν βρίσκεται σε κρίση είναι εύκολο να αποδεχθεί. Άρα δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, δεν πρέπει να μείνουμε εφησυχασμένοι, γιατί ο στόχος πολιτείας και εταιρείας είναι να γίνει η επένδυση στο χρυσό στην περιοχή μας. Κοντά στο χρυσό έχουμε και τον πετρελαιοδόγο. Το τερματικό του οποίου ακούγεται ότι θα καταλήγει στην περιοχή των Πετρωτών. Έτσι. Πιστεύετε ότι θα ωφεληθούμε σε κάτι εμείς ως τοπική κοινωνία? Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ τι ωφέλη μπορεί να έχουμε ως τοπική κοινωνία από ένα πετρελαιόδωρο. Ίσα-ίσα υποπτεύομαι και το πιστεύω ότι θα ρημάξει όλη η περιοχή μας. Γιατί προχθές διάβασα την χωροθέτηση δυτικά της Αλεξανδρούπολης και δυτικά της Αλεξανδρούπολης είναι ανατολικά της Ροδόπης. Εξάλλου δεν υπάρχουν όρια ούτε στη ρήπανση του περιβάλλοντος, ούτε σε οτιδήποτε άλλο. Τα όρια τα βάζουμε εμείς και είναι καθαρά τεχνικά, τεχνητά και διοικητικά. Άρα θα πρέπει πραγματικά να δούμε τι γίνεται με τον πετρελαιόδωρο, τον οποίο μας τον παρουσιάζει μια πολύ μεγάλη επένδυση για την περιοχή μας, η οποία δεν είναι, αλλά και οτιδήποτε έχει να κάνει με το περιβάλλον μας. Εξάλλου, να πω και κάτι άλλο, οι πηγές, οι ενεργειακές πηγές ενέργειας είναι τόσο λίγο εκμεταλλευμένες, που δεν μπορούμε να μιλάμε για νέες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι καταστροφικές για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Ας εξαντλήσουμε πρώτα τις αναλυτικές πηγές ενέργειας και μετά να μιλάμε για άλλες πηγές όπου απαιτείται. Και ένα μεγάλο πλήγμα για τον τουρισμό μας. Βεβαίως. Αυτό που προσδοκούμε. Να γυρίσουμε πάλι στα πολιτικά του Πασό. Λοιπόν, έδωσε χθες ο Μίμης Ανδρουλάκης ένα πολύ εύστοχο παράδειγμα. Είπε ότι ο Αϊστάν είχε βάλει διαγώνισμα στους μαθητές του και ένας από τους μαθητές του που είπε: δάσκαλε, μας έβαλε στα ίδια θέματα με πέρσι. Τότε το Αϊστάν του είπε: φέτος έχουν αλλάξει λύσεις. Με βάση αυτό, θα ήθελα να σε ρωτήσω εάν έχει αλλάξει το target group που απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ποιοι είναι οι μη προνομιούχοι Έλληνες σήμερα? Πρώτα απ' όλα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει και να προσδιορίσει μέσα από το συνέδριο, γιατί είναι πολύ επιτυχία που λες, Κώστα, σε ποιους απευθύνεται. Απευθύνεται στους μη προνομιούχους, απευθύνεται στους μεσαίους, γιατί έχουμε και αυτήν την διαφοροποίηση πλέον. Στους μεσαίους, μικρομεσαίους, βρισκόμαστε αριστερά, πάμε στο μεσαίο χώρο που εκεί ακριβώς πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα της ψυχολογίας του ΠΑΣΟΚ. Είναι σίγουρο βέβαια ότι αυτό που έλεγε το ΠΑΣΟΚ κάποτε απευθύνοντας στους μη προνομιούχους είχε μια πολύ μεγάλη σημασία, γιατί πραγματικά με τον όρο μη προνομιούχος εννοούνταν όλοι αυτοί οι Έλληνες που επί δεκαετίες, ειδικά από τον Εφήλιο και μετά, όταν η Ελλάδα, στην Ελλάδα παγιώθηκε το κατεστημένο έτσι όπως το ξέραμε μέχρι και το 81, η μεγάλη μερίδα του λαού, ο πολλής ο κόσμος που ήταν μη προνομιούχοι, βρισκόταν στο περιθώριο. Ήρθε το ΠΑΣΟΚ και αυτή νομίζω είναι η συμβολή του ΠΑΣΟΚ κυρίως στη χώρα και άλλαξε τα πράγματα, έβγαλε στην επιφάνεια αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρισκόταν μια ζωή προς τα κάτω. Εμείς όμως δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον μη προνομιούχοι, γιατί ποιοι είναι οι μη προνομιούχοι. Μη προνομιούχοι είναι όλος ο ελληνικός λαός πέρα από κάποια μεγαλοσυμφέροντα.
Γιατί ακόμη και η μεσαία τάξη, αυτή που υποτίθεται ότι ήταν βολεμένη και αυτή η οποία μπορούσε να σταθεί και είχε μια οικονομική ευμάρεια, πλήττεται το ίδιο από την ακρίβεια, η οποία εξαϊλώνεται τα εισοδήματά της, πλήττεται από το ΦΠΑ, από την εφορία, από τους φόρους, από όλο αυτό το φάσμα επίθεσης που ασκεί η κυβέρνηση της Δημοκρατίας προς την ελληνική κοινωνία. Άρα θα πρέπει πραγματικά να δούμε πού απευθυνόμαστε. Η προσωπική μου άποψη, και δεν την λέω έτσι εύκολα, είναι ότι θα πρέπει να βρούμε μια αριστερή φυσιογνωμία ως ΠΑΣΟΚ, να τις προσδώσουμε όμως χαρακτηριστικά, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να μιλάμε για αριστερή στροφή, επειδή βλέπουμε δημοσκοπήσεις παγκοσμίως σαν αριστερά. Τι σημαίνει όμως πολιτική αριστερά σήμερα και πώς πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα ζητούμενο και νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά και όλο αυτό το αριστερό το βλέμμα, να σας κάνω και μια ερώτηση, η οποία αναφέρεται σε αυτό το αριστερό ρεύμα. Υπάρχει δηλαδή το δεδομένο, το βλέμμα όλο προς το ΠΑΣΟΚ ξέρετε προς τα αριστερά μετά τις βουλευτικές εκλογές και τις εσωκομματικές εκλογές. Με δεδομένες λοιπόν τις τάσεις οι οποίες υπάρχουν στα στελέχη του αριστερού ρεύματος, στο κοκκινοπράσινο, της αριστερής ανασύνθεσης και από την άλλη της αναλογικής πτέρυγης. Εσείς προσωπικά, ο Γιώργος Παπανδρέου, εσείς ανώσαν βουλευτές, όλοι οι οποίοι θεωρώ ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα μπορέσει εις άξια να σας χρησιμοποιήσει, ας το πω έτσι, για να μπορέσει να αρθρώσετε κάποιο λόγο σε ό,τι αφορά την αριστερά. Με ποιον πολιτικό αρχηγό θα θέλατε ή θεωρείτε ότι μπορείτε να συζητήσετε με τον χώρο της αριστεράς για να υπάρξει μια συζήτηση η οποία τυχόν καταλήξει και σε κάποια προγραμματική δήλωση για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Με τον Φώτη Κουβέλη ή με τον Αλέξη. Αυτά είναι ζητήματα τώρα τα οποία θα σα προβληματίζουν όλου. Κοιτάξτε, τι κάνει. Αυτό είπε προηγουμένω ότι θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ είναι και πρέπει να είναι ένα αριστερό κόμμα. Γι' αυτό ακριβώ δεν είναι τυχαίο ότι στην σύγχρονη φρασιολογία του ΠΑΣΟΚ, όταν απευθυνόμαστε στο κουβέ και στο συνασπισμό, απευθυνόμαστε και συμβολικά και σημειολογικά ω η άλλη αριστερά. Θεωρώντα ή θέλουμε να θεωρούμαστε τουλάχιστον ότι είμαστε κι εμείς ένα κόμμα το οποίο κινείται στον χώρο της αριστεράς. Για τα κόμματα της αριστεράς, παρόλο που δεν είναι στην ερώτηση, οφείλω να πω ότι σε σχέση με τον ΚΚΕ νομίζω ότι πλέον υπάρχει ένα χάσμα τεράστιο. Ότι το ΚΚΕ έχει ένα τέτοιο λόγο και τέτοια άποψη που είναι πολύ δύσκολο να γίνει μια προσέγγιση. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Σεβαστεί η ιδεολογία τους, όμως δεν μπορείς να συνεργαστείς ή να αισθανθείς ότι γίνεις στον ίδιο χώρο με κάποιον ο οποίος θεωρεί τους πάντες συμβασμένους εκτός από τον ίδιο. Είναι η γνωστή περιχαράκωση για να μην χαθούν οι ψήφοι που έχουμε. Στον χώρο του συνασπισμού πραγματικά υπήρχε πάντοτε ένα σημείο πολυδιάστασης. Και αυτή η πολυδιάσταση έπιανε ακριβώς άγγιζε, έφτανε και μέχρι τον χώρο του ΠΑΣΟΚ και πραγματικά νομίζω ότι αν αναρωτηθούμε όλοι όσοι βρισκόμαστε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, θα δούμε ότι πολλές από τις απόψεις του συνασπισμού θα μπορούσαν να τις κάνουν απόψεις του ΠΑΣΟΚ, όπως και πολλές απόψεις του ΠΑΣΟΚ να γίνουν απόψεις του συνασπισμού. Αυτό όμως προϋποθέτει και κάποιος κατέρωθεν συμβασμός. Δηλαδή πρέπει και ο συνασπισμός να προσεγγίσει την σοσιαλδημοκρατία. Αν θέλουμε να λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που εκφράζει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος τη σοσιαλδημοκρατία. Κατά τον ίδιο τρόπο και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κινηθεί προς τα αριστερά. Δυστυχώς όμως έχουμε να κάνουμε ένα συνασπισμό ο οποίος βλέπει ότι ανεβαίνει και όσο ανεβαίνει βλέπει ότι λειτουργεί υπέρ του εκλογικά και ψηφοθυρικά μία τακτική λαϊκιστική κατά την άποψή μου. Και το λέω ευθαρσώς, γιατί αυτή είναι η άποψή μου. Ο συνασπισμός σε μεγάλο βαθμό σήμερα κάνει λαϊκισμό. Πέρα από ότι έχει μία ευχέρεια να μιλάει με όρους σκληρής αντιπολίτευσης, γιατί όταν διαβάζω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει αντιπολίτευση, την κάνει ο συνασπισμός, ναι, ο συνασπισμός την κάνει ανέξοδο την αντιπολίτευση. Δεν θα ξέρει ότι θα κληθεί αύριο να κυβερνήσει έτσι ώστε να μείνει έναν ακόλουθο με την πολιτική του και την ιδεολογία του, εκτός αν το ΠΑΣΟΚ έλεγε τα δίνω όλα σε μια στήρα αντιπολιτευτική τακτική, οπότε εκεί να δεις πώς ανέβαιναν τα ποσοστά. Το ΠΑΣΟΚ όμως οφείλει να είναι συγκρατημένο, οφείλει να έχει συγκεκριμένο και σοβαρό αντιπολιτευτικό λόγο. Ως προς το Τσίπρας Κουβέλης, τον Κουβέλη τον ξέρω, είναι σοβαρός πολιτικός, έχει δώσει δείγματα σοβαρότητας και αποδοχής από ευρύ φάσμα πολιτικό. Ο Τσίπρας είναι ένας νέος άνθρωπος,
κάποιες δηλώσεις του, για παράδειγμα, που έχει κάνει φιλοδοξών ενός αριστερά πριν από κάποιο χρονικό σημείο, τις βρήκα υπερφύελες, τις βρίσκω αραζονικές και υπερβολικές. Μου είπαν ότι δεν τις έκανε έτσι, αλλά αυτό ήταν ο τίτλος της εφημερίδας. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας νέος πολιτικός, δεν τις ξέρουμε τις απόψεις του, γιατί μέχρι τώρα είχε απόψεις, οι οποίες όμως δεν ήταν απόψεις ούτε πολιτικού αρχηγού, ήταν απόψεις ενός νεολαίου. Επειδή έχω μία πολιτική διάσταση που πιστεύω ότι είναι περιραίωσα. Και ενός υποψηφίου δημάρχου. Ναι. Είναι διαφορετικό βέβαια να είσαι υποψήφιος δήμαρχος από να είσαι πολιτικός αρχηγός. Πιστεύω ότι θα φανεί. Η πιθανότητα είναι κλειδί ο Τσίπρας από ό,τι φαίνεται. Πεδίο δόξης λαμπρών, περιμένουμε να έχουμε ένα σοβαρό, συγκεκριμένο, αριστερό πολιτικό λόγο. Κάνω λοιπόν την τελευταία ερώτηση, νομίζω. Σε μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε στο ίντερνετ, στο e-forum.gr, που δημιουργήθηκε από 11 bloggers, υπάρχει ένα σύνθημα. Γίνε εσύ η αλλαγή. Θα μπορούσε αυτό να γίνει το κεντρικό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ στα πλαίσια της Συμμετοχικής Δημοκρατίας? Θα μπορούσε να γίνει. Βεβαίως και θα ήταν ένα πολύ ωραίο σύνθημα. Και ευκαιρία Κώστα, μια από τις συμμετοχές και στα όργανα του ΠΑΣΟΚ, από όσο ξέρω, να το προτείνεις, εγώ θα είμαι ο πρώτος υποστηρικτής. Θα μπορούσε να γίνει σύνθημα, αρκεί να περάσει και στην, όχι στη βάση του ΠΑΣΟΚ, γιατί η βάση δυστυχώς κινείται σε άλλα επίπεδα, στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να το αντιληφθούν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το περάσουμε και στη βάση. Αυτό που είπες για συμμετοχική δημοκρατία είναι μία από τις πρωτοπόρες ιδέες του Γιώργου Ανδρέου, οι οποίες προχώρησαν και βλέπουμε, διάβαζα εχθές στην κυριακάτικη εφημερίδα, ότι και στο συνασπισμό υπάρχουν πολλές απόψεις που εντείνουν στο να λειτουργήσει η συμμετοχική δημοκρατία σε επίπεδο εκλογή αρχηγού. Και μακάρι είναι έτσι τα πράγματα. Είναι ένα εξαιρετικό σύνθημα. Να ευχαριστήσουμε όλους που συμμετείχαν σε αυτή την ευχάριστη συζήτηση. Εγώ πραγματικά πέρασα πολύ καλά συζητώντας. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που πήγαν στον κόπο να μας στείλουν τις ερωτήσεις και σίγουρα να παρακολουθήσουν όλη τη διαδικασία. Και να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο Βασιλή που ήταν στην τεχνική υποστήριξη αυτού του εγχείρημα. Κοιτάξτε την ψυχή τη όλη. Εγώ να πω και εγώ να ευχαριστώ. Τώρα φαίνεται την ώρα, αλλά πραγματικά και για μένα είναι πολύ σημαντικό να μου δίνεται ευκαιρία να συζητώ με πολιτικούς όρους. Αυτό δυστυχώς λείπει. Μπορεί μέσα στη Βουλή πραγματικά να ασκείται μια πολιτική, αλλά στην κοινωνία θα πρέπει ακριβώς αυτή να είναι η προσπάθεια όλων μας όσοι ενδιαφερόμαστε, ανεξάρτητα από την ιδεολογική και κομματική τοποθέτηση, να συζητάμε επιτέλους πολιτικά. Και νομίζω ότι αν το καταφέρουμε, μόνο κερδισμένοι μπορεί να βγούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σύνολο μας είναι πάντως να εγκαινιάσουμε σήμερα ένα νέο τρόπο επικοινωνίας των πολιτικών με τους πολίτες. Σας ευχαριστούμε. Καλωσορίζουμε στην πρώτη τηλεοπτική διαδικτυακή συζήτηση-συνέντευξη που πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, μια συνέντευξη με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιώργο Πεταλωτή, η οποία διοργανώνεται εθελοντικά από τους εθελοντές διαδικτύου του ΠΑΣΟΚ και ορισμένα τοπικά, αλλά και όχι μόνο blogs. Να μιλήσουμε λίγο για τη διαδικασία που ακολουθήσαμε και την προετοιμασία αυτής της συνέντευξης. Για την ιστορία να πούμε ότι αρχικά κάναμε ένα κάλεσμα για αυτή τη συζήτηση μέσα από διάφορα blogs, με σκοπό η προσπάθεια αυτή να είναι συλλογική αλλά και όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική σε σχέση με το διαδικτυακό τοπίο της περιοχής. Ήρθαμε σε επικοινωνία με τον κύριο Γιώργο Πεταλωτή, που τον έχουμε μαζί μας, ο οποίος θα πρέπει να πούμε δέχτηκε με μεγάλη χαρά
Και έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα στήσαμε εδώ ένα μικρό τηλεοπτικό διαδικτυακό σταθμό. Η ιδέα, να το τονίσουμε, ανήκει στον Νίκο Βατσεκλή και τον Μιχάλη Ζητριανίδη. Λοιπόν, να αναφέρουμε πως τα blog τα οποία συμμετείχαν στην όλη διαδικασία και στην συλλογή των ερωτήσεων, αλλά και στην προσπάθεια να αναδειχθεί το όλο θέμα για να υπάρχουν ερωτήσεις, να υπάρχει αυτή η προσπάθεια να εναγκαλιστεί, είναι τα συγκεκριμένα τα blogs του το Hub Blog, η Κομωτινή, η Πιάτσα Αντερπόπολο, το 69%, η Κομωτινή στο WordPress, η νεαολέα.gr, το Recon, το Press.gr και το ιστολόγιο βουλευτής. Τώρα, σιγά σιγά να αρχίσουμε να περάσουμε στις ερωτήσεις τις οποίες έχουμε ετοιμάσει και εμείς, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που έχουν τεθεί οι ερωτήσεις από τα διάφορα blog. Κώστα, να ξεκινήσεις. Να πω και εγώ πρωτού ξεκινήσουμε την διαδικασία των ερωτήσεων ότι και για μένα είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία, παρόλο που εταιρωτές του διαδικτύου και όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία την έχουν αρχίσει εδώ και μήνες και νομίζω ότι μπήκαμε πλέον σε μια νέα εποχή και τώρα αυτό εδώ πέρα που ετοιμάζαμε το τεχνικό μέρος, σκέφτηκα ότι πραγματικά το ΠΑΣΟ πρωτοπόρησε και σε αυτό το τομέα, γιατί όταν ο Γιώργος Παπανδρέου πριν από λίγα χρόνια μόλις, όταν έλαβε καλά την προεδρία του κινήματος, μιλούσε για αυτήν την καινούργια επανάσταση και την νέο είδους επαφή με τον κόσμο και την κοινωνία, αυτά τα πράγματα μας φαινόταν πολύ μακρινά, τουλάχιστον σε μένα. Σήμερα, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, βλέπουμε ότι είναι το πιο ριζοσπαστικό κομμάτι και της δράσης όλων όσων ασχολούμαστε, αλλά και μία δεξαμενή σκέψη είναι πραγματικά τα blog λειτουργούν σήμερα σαν μια νέα μορφή επανάστασης και σας το λέω από τη μεριά μου που δεν είμαι και πολύ συμφιλειωμένος με τη νέα τεχνολογία, ότι πολλές ιδέες και σε πολιτικό επίπεδο, τουλάχιστον σε μένα, νομίζω ότι οφείλονται στην ύπαρξη δική σας. Και από αυτή την άποψη, βέβαια, συμπληρώνοντα, είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι σε αυτή την πρωτοπεριακή κατάσταση σήμερα εδώ και ελπίζω να ανταποκριθώ και να έχουμε συνέχεια. Η τιμή σίγουρα είναι και δική μας που δεχθήκατε να συμβάλλετε στην όλη προσπάθεια, η οποία είναι και δική μας αλλά και δική σας. Να πούμε από την αρχή, μια και όπως είπατε, θέλετε να έχουμε έτσι ένα κλίμα λίγο πιο ζεστό και λίγο πιο άνετο, ότι θα ξεκινήσουμε όλοι να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να καταργήσουμε λίγο τους τύπους του πληθυντικού και όλα αυτά, να μπούμε σε μια διαδικασία ερωτήσεων στον ειδικό άνετα, χαλαρά, πολύ όμορφα. Ωραία, να πούμε ότι τις ερωτήσεις τις έχουμε δεχτεί είτε με mail είτε με τη μορφή comment στα ιστολόγια μας. Και φυσικά υπάρχουν ερωτήσεις που τις έχουμε κάνει εμείς σαν blog, αλλά και ερωτήσεις που έχουμε κάνει αναγνώστες στο blog. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη ερώτηση που την έχει κάνει ένας χρήστης. Το όνομά του είναι Χρυσοπηγή, η Χρυσοπηγή. Η ερώτηση είναι η εξής. Το τελευταίο σίριαλ που βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας είναι ο πόλεμος των εκδοτών Παύλων Νταβατζίδων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, έχει καταγγείλει την εμπλοκή τέτοιων μέσων στο κόμμα. Πιστεύετε ότι οι εφημερίδες διαμορφώνουν συνειδήσεις και κλίμα υπέρ του ενός ή του άλλου κόμματος ή υπέρ του ενός υποψηφίου ή του άλλου υποψηφίου? Πιστεύω πραγματικά πως τα μέσα μαζικής επικοινωνίας συνολικότερα και όχι μόνο οι εφημερίδες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, τον οποίο τον έχουν ούτως ή άλλως και μέσα από την πολιτική και μέσα από την κοινωνία και έτσι πρέπει να είναι. Ας μην ξεχνάμε ότι αν δεν υπήρχε ο τύπος, έντυπος ηλεκτρονικός αλλά και με τις καινούργιες μορφές, πολλά πράγματα στην πολιτική μας ζωή θα μένουν ακόμη στο σκοτάδι. Ευτυχώς που υπάρχει. Εκεί όμως πραγματικά βλέπουμε ότι γίνονται κάποια πράγματα ανορθόδοξα, είναι όταν ο τύπος προσπαθεί όχι απλώς να μπει μέσα στην πολιτική ζωή, αλλά να την καθορίσει. Αυτό νομίζω ότι πέρα από κάθε υπερβολή, γιατί υπάρχει και μια κατηγόρια και ένας ψόγος προς τον πρόεδρο του κινήματος, τον Γιώργο Παπανδρέου, ότι για να βγει από τα δύσκολα επικαλείται εκδοτικούς πολέμους και συμφέρονται οργανωμένα εναντίον του, είναι όμως δυστυχώς μια πραγματικότητα. Και αυτό το βλέπουμε να αναδεικνύεται, εφόσον βέβαια κανείς παρακολουθεί τις τηλεοράσεις καθημερινά, αλλά και τον ημερήσιο τύπο. Και δυστυχώς μέσα από αυτό το καινούριο σκάνδαλο που ζούμε στην πολιτική μας ζωή, το σκάνδαλο Ζαχόπουλου, ένα σκάνδαλο το οποίο έχει
συγκεκριμένο στίγμα και το στίγμα του κάθε άλλο παρά ροζ είναι και ένα χώρο προέλευσης των ατόμων που εμπλέκονται μέσα σε αυτά, βλέπουμε ότι εμπλέκονται δημοσιογράφοι και μέσα τα οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι μέχρι στιγμής ήταν πέρα πάσης υποψίας. Βεβαίως εμπλέκονται τα εκδοτικά συγκροτήματα κυρίως, δεν θέλω να μιλήσω για τους δημοσιογράφους, γιατί οι δημοσιογράφοι κάνουν δουλειά τους σε πολύ καλό βαθμό και κάτι από αντίξωες συνθήκες. Και κάποιος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί να βλέπει και από την πίσω πλευρά των πραγμάτων, πραγματικά βλέπει ότι όταν παρουσιάζεται ένα γεγονός ή γίνεται για να κρυφτεί κάποιο άλλο πολλές φορές, ή με τον τρόπο που παρουσιάζεται πραγματικά κρύβει κάτι άλλο. Εξάλλου να πω εδώ και κάτι άλλο και ένα ακόμη στοιχείο να προσθέσω, με το λίγο χρονικό διάστημα κοινοβουλευτικής μου παρουσίας, έχω προσέξει και έχω παρατηρήσει μέσα εκδοτικά τα οποία υποτίθεται ότι πρόσφερε στον χώρο της αντιπολίτευσης, πολλές φορές αναδεικνύουν ζητήματα άσχετα ή τα αναδεικνύουν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να καλυφθεί η ουσία της πολιτικής. Και αυτό το ξέρω και από προσωπική εμπειρία, γιατί πραγματικά παρακολουθώντας και τις συνεδριάσεις ολομέλειας και των επιτροπών της Βουλής, βλέπω ότι βγαίνει προς τα έξω. Εγώ παρόλα αυτά βέβαια είμαι αισιόδοξος, πιστεύω στην δύναμη που πρέπει να έχει ο τύπος, στην δύναμη των δημοσιογράφων όμως, και όχι το συμφερόμενο που πολλές φορές είναι διαπροηγούμενο. Γι' αυτό και οι blogger πολλές φορές αναδεικνύουν διαφορετικά γεγονότα τα γεγονότα που αναδεικνύουν οι εφημερίδες. Και από άλλη οπτική γωνία, και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό στην υπόθεση των blogs. Να φτάσουμε σε μια άλλη ερώτηση. Ο Χρήστης Τίμεκ ρωτάει, τα τελευταία 4 χρόνια δυστυχώς δεν είδαμε τίποτα ουσιαστικό για την περιοχή μας, ούτε ένα μεγαλεπίβολο έργο να γίνεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατά την άποψη πάντα του αναγνώστη μας. Από το Μάρτιο του 2007, ο Υφυπουργός, εκείνο το διάστημα εξωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης, έκανε καθημερινά στον τύπο ανακοινώσεις για έργα που θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι. Οι εκλογές έχουν περάσει και αυτές οι υποσχέσεις έχουν πάει στις καλένες. Μήπως χρειάζεται μια πιο σκληρή κριτική απέναντι όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στους εκπροσώπους της τοπικά. Εντάξει, είναι πραγματικότητα ότι στα 4 τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει ούτε ένα αναπτυξιακό έργο στη Ροδόπη και στη Θράκη γενικότερα. Στη Ροδόπη όμως, στην οποία τη ζούμε και την περπατάω σχεδόν κάθε μέρα. Υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα το οποίο οφείλαμε και στα 4 χρόνια αυτά που πέρασαν να αναδείξουμε. Βέβαια, στο πρώτο χρονικό διάστημα της τετραετίας σίγουρα ως Πασόκ ήμασταν συγκεκριμένοι από την άποψη ότι υποτίθεται ότι ανέλαβε μια νέα κυβέρνηση μέχρι να προσαρμοστεί, μέχρι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει. Το πρόβλημα είναι όμως γενικότερο και δεν αφορά μόνο τη Ροδόπη, ότι ήρθε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Προκηρύχθηκαν οι εκλογές με ένα τελείως εξωθεσμικό τρόπο. Επικαλούμε η κυβέρνηση την μη δυνατότητα σύνταξης προϋπολογισμού και μετά από 3,5 χρόνια το μόνο που είχε να πει είναι τι θα κάνει στην τετραετία που μας έρχεται, η οποία την διανύουμε τώρα. Όντως δεν γίνανε έργα και δεν βλέπω να υπάρχουν σχεδιασμένα έργα. Και το θέμα, όταν λέμε έργα, μην πάει το μυαλό μας σε δρόμους και σε μικρά δωμάτια, γιατί ούτε κάτι τέτοιο γίνεται. Δεν γίνονται αναπτυξιακά έργα, τέτοια έργα δηλαδή που να δίνουν πνοή, που να δίνουν διέξοδο στο μεγάλο διέξοδο που ζει ο λαός της Ροδόπης και κυρίως στα θέματα της ανεργίας. Το λέω όπως εδώ και που βρεθώ και το λέω όχι από αντιπολιτευτική στήρα διάθεση, γιατί αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ειδικά τώρα με αυτό το τελευταίο διάστημα που ζούμε αυτή την παράνοια με τις βασιλόπιτες, όπου δυστυχώς, και εδώ φταίνει η πολιτική βέβαια, φταίνει εμείς η πολιτική, που έχουμε ανάγκη ένα έθιμο και μια κοινωνική συνάντηση σε χώρο παρέλασης πολιτικών, κάθομαι με πραγματικά περιέργεια για να δω κάθε φορά τι θα πούν, ειδικά όσοι ασκούν εξουσία, για ό,τι έργα έγιναν και τι πρόκειται να γίνει. Έργα τα οποία θα δρομολογηθούν τώρα, φαίνεται ότι είναι έργο της σημερινής κυβέρνησης. Το έργο όμως σημαίνει ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί και έχουν υλοποιηθεί. Εδώ η κυβέρνηση της Δημοκρατίας εμφυλάει τώρα, 4 χρόνια μετά αφού όταν έλαβε στην πρώτη κυβερνητική θητεία, τι έργα δρομολογούνται. Ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, αν θυμάμαι καλά, είναι τι γίνεται με το συγκεκριμένο, με τον συνάδελφο βουλευτή και υπουργό.